Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω. Ου γαρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματέω. Δηλαδή, δεν θα πάρεις το στόμα σου ου λείψει, είναι του λαμβάνω, του ρήματος λαμβάνω. Δεν θα πάρεις το στόμα σου το όνομα του Κυρίου και Θεού σου επί Ματέω, χωρίς λόγο. Δεν αναφέρεται στον όρκο ειδικά, αλλά γενικά, γενικά στο θέμα του να μην κάνεις χρήση του Αγίου Ονόματος του Θεού χωρίς λόγο. Ούγαρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτό επί Ματέω. Δεν θα σε συγχωρήσει ο Θεός όταν παίρνεις το όνομά του στο στόμα σου για να κοροϊδέψεις, για να κάνεις σόκιν, για να αστιευθείς, για να χλεβάσεις. Δεν θα σε συγχωρήσει ο Θεός αν παίρνεις το όνομά του και το χρησιμοποιείς με τον τρόπο αυτό. Αυτό λέει, αγαπητοί μου, η Παλαιά Εντολή. Για να δούμε όμως, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τι έχει να μας πει και να μας συμπληρώσει από την Καινή Διαθήκη. Λέγει, ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω, διά των γηίνων ή διαφόβων ανθρώπινων ή εσχήνη ή κέρδος οικείων επί ψεύδι ομνίων επί ορκή αγάρ άρνησης εστί Θεού. Ανάμεσα στα στοιχεία ου λείψει είναι και ο όρκος. Ο όρκος μάλιστα είναι η πλέον εκφραστικότερα μορφή του λαμβάνω το όνομα του Θεού στο στόμα μου, διότι είναι και επίσημος η στιγμή όταν παίρνω τον όρκο. Αλλά ας δούμε όμως εδώ πως ακριβώς το πράγμα έχει επάνω ειδικά εις τον όρκο. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου, ότι ο όρκος στην Παλαιά Διαθήκη επετρέπεται, κάποτε επεβάλλεται, αλλά με την διαφορά ότι θα είναι το αληθής οίκος, εννοείται θα είναι το αληθής, διότι ο ψευδής όρκος είναι το φοβερό αμάρτημα και μπορούσες να κάνεις χρήση του όρκου επί σοβαρών θεμάτων και εφόσον θα ήσουν αληθής. Η ψευδορκία και η επιορκία εθεωρούνται βαρύτατα αμάρτημα που ανελάμβανε ο ίδιος ο Θεός να τιμωρήσει τον ψεύδορκον και τον επίορκον. Καταρχάς, τι θα πει όρκος? Όρκος θα πει, από το ομνίο, ορκίζομαι, θα πει, επικαλούμε ως μάρτυρα μιας καταθέσεώς μου, μιας μαρτυρίας μου τον Θεόν, επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να το αποδείξω αυτό, όταν γίνεται η α ή β υπόθεσης, κανείς άνθρωπος δεν μπορούσε να το δει αυτό, αλλά μόνον ο Θεός ο πανταχού παρών μπορούσε να το βλέπει. Εφόσον λοιπόν άνθρωπος δεν υπήρχε, για να πούμε 5-10 άνθρωποι το είδαμε όλοι εμείς αυτό το κάτι, άνθρωπος δεν υπήρχε, αλλά ο πανταχού παρών εποπτεύων Θεός, αυτόν επικαλούμε που τα βλέπει όλα. Ορκίζομαι λοιπόν, θα πει, επικαλούμε το όνομα του Θεού ως μάρτυρα σε μια κατάθεσή μου. Αυτό θα πει ορκίζομαι. Τι θα πει ψευδορκία? Ψευδορκία θα πει όταν αυτό που καταθέτω και επικαλούμε ως μάρτυρα τον Θεό, τελικά λέγω ψέματα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, πάρα πολύ φοβερό πράγμα. Για να υπερασπίσω ένα ψεύδος μου, λέω ότι ο Θεός το ξέρει ότι αυτό που λέω είναι αλήθεια, αλλά είναι ψέματα. Αυτό λέγεται ψευδορκία. Τι λέγεται επιορκία? Επίορκος. Επίορκος λέγεται εκείνος ο οποίος υπόσχεται κάτι με θόρκου και το αθετεί. Όταν λέγει κάποιος, σου ορκίζομαι εις το όνομα του Θεού,
μάρτυρά μου έχω τον Θεόν ότι θα το κάνω αυτό που σου λέγω. Δηλαδή θα σου πουλήσω το χωράφι. Σου ορκίζομαι, σου υπόσχομαι, θα σου πουλήσω το χωράφι. Και ύστερα από κάποιο καιρό λέω, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Αυτός λέγεται επίορκος. Βέβαια με την εξομάλυνση που κάναμε εδώ αντιληφθήκατε τι θα πει ορκίζομαι, τι θα πει ψεύδο ορκίζομαι και τι θα πει επιορκώ. Ας δούμε τώρα ένα αυτά που λέει ο Άγιος Πατήρ. Δεν θα πάρεις στο στόμα σου το όνομα του Θεού ή τι δεν θα ορκιστείς. Βάζει εδώ ένα περιορισμό. Για να βάζει περιορισμό πάει να πει ότι έχω κάποια άλλα περιθώρια που μπορώ να ορκιστώ. Θα μου πείτε, ο Χριστός είπε μη ομώσει όλος. Το λέγει μάλιστα εδώ, δια τούτο ουδέ ομώσεις όλος, αλλά φεύξει των όρκων τελείως, ως δια του όρκου της επιορκίας ερχομένης και απαλωτριούσης του Θεού και της ανόμης συγκαταρρυθμούσης των τη επιορκία χρώμενων. Όμως αγαπητοί μου, υπάρχει κάποια περίπτωση που αυτό το μη ομώσε όλος να αναφέρεται μόνο σε κάποια πράγματα και αυτή η περίπτωση να φεύγει από αυτά τα κάποια πράγματα. Έχετε υπόψη σας ότι ο Κύριος ο οποίος είπε μη ομώσε όλος, ο ίδιος ορκίστη. Το έχετε υπόψη σας? Και μάλιστα έδωσε τον επισημότερον όρκον στο επισημότερον βήμα, την πιο επίσημη στιγμή, και που στέκεται όρκος επίσημος για όλους τους αιώνες και όλες τις εποχές. Ο Καϊάφας, άλλο πράγμα ότι υπήρχε υποκρισία στο δικαστήριο, άλλο πράγμα ότι είχε ληφθεί η απόφαση πρώτης δίκης. Ακούστε και αυτό. Αυτό όσοι είναι δικαστικοί και νομικοί το καταλαβαίνουν. Να βγάλεις απόφαση πρώτης δίκης, πρώτης δίκης, πρώτων μαρτύρων απόφαση. Παρανομία μεγάλη. Λοιπόν, άλλη παράγραφος αυτά. Ενώπιον των συνέδρων του ανωτάτου δικαστηρίου του συνεδρίου ερωτάει ο Καϊάφας τον Κύριο. Σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού του ζώντος. Πες μας, εσύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού? Εσύ είσαι ο Μεσσίας? Ναι ή όχι? Απερίστραφα. Χωρίς περίστραφα. Είσαι ή δεν είσαι? Σε βάζω κάτω από όρκον. Πες μας, είσαι ή δεν είσαι ο Μεσσίας? Ο Χριστός όχι μόνο δεν είπε δεν ντρέπεσαι, ορκίζεσαι, αφού σας είπα δεν τρέπεται όρκο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά επί μεγάλων θεμάτων και σπουδαίων. Εδώ ο Κύριος μας είπε μη ομοσιόλος επί γήινων πραγμάτων, όχι επί ουρανίων, όχι επί ουρανίων, αλλά αυτά τα ουράνια είναι πάρα πολύ σπάνια, αγαπητοί. Και λέγει τώρα ο Κύριος, όχι μόνο αποδέχεται τον όρκον που τον ορκίζει ο Καϊάφας, αλλά συμπληρώνει το περιεχόμενο της απαντήσεως. Δεν λέγει ένα ναι ή ένα όχι, αλλά ταυτοχρόνως με την απάντηση ερμηνεύει μία προφητεία, για να δείξει ότι αν ερμηνεύσατε εσείς οι ερμηνείς του λόγου, οι ερμηνείς των προφητών ορθώς, σας λέγω ότι αυτή η προφητεία αναφέρεται σε μένα. Και είπε την προφητεία του Δανίλ. Ναι, όχι μόνο απλώς είμαι ο Μεσσίας, αλλά θα με δείτε να έρχομαι επί των εφελών του ουρανού, καθήμενον εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, με τα δόξης πολλής. Ακούσατε απάντηση? Ώστε λοιπόν ο Κύριος ορκίστη, ήταν ανάγκη να ορκιστεί, εδίδετο ενώπιον του μεγάλου συνεδρίου η επίσημος απάντησης του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού ως ανθρώπου, ενώπιον των αντιπροσώπων και διερμηνέων του νόμου του Θεού, διότι ήσαν υποχρεωμένοι αυτοί να διαφυλάττουν τον νόμο του Θεού και την προφητεία την ορθή μπροστά στο λαό. Γι' αυτό ο Κύριος φάνη να δώσει την μαρτυρία του
την ένορκον μαρτυρίαν του ενώπιον του συνεδρίου. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, και εκείνος όχι μια φορά ορκίστηκε. Πολλές φορές γράφει σε επιστολές του: «Μάρτης μου ο Χριστός, μάρτης μου ο Θεός». Βεβαίως η εντολή αυτή κατενοήθη ότι αναφέρεται στο θέμα του όρκου. Γι' αυτό και η όλη ανάλυση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος αναφέρεται στο θέμα του όρκου. Όμως νομίζω θα αδικούσαμε την εντολή αν βλέπαμε μόνο τα στενά όρια του όρκου, διότι έχει πολύ ευρύτερα, αν το θέλετε, η ιδία διατύπωση της εντολής δίνει αμέσως την εικόνα ότι έχει ευρύτερες δικαιοδοσίες ο νόμος αυτός, διότι δεν αναφέρει καν το θέμα του όρκου, αλλά η διατύπωση είναι: δεν θα πάρεις, ουλήψη, δεν θα πάρεις το όνομα του Κυρίου στο στόμα σου χωρίς λόγο. Μία έκφραση, η κυριοτάτη ίσως, είναι ακριβώς το θέμα του όρκου, χωρίς όμως, όπως είδατε και είπαμε, να περιορίζεται εις το θέμα αυτό. Ωστόσο, πρώτα θα δούμε το θέμα του όρκου, γιατί με αυτό είχαμε αρχίσει και την περασμένη φορά, και θα το αναλύσουμε όσο είναι δυνατόν, και μετά θα δούμε και την προέκταση της εντολής. Ούληψη το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέο. Διάτι των γηίνων, ή διαφόβων ανθρώπινων, ή εσχήνην, ή κέρδος οικείων, επί ψεύδι ομνίων, επί ορκή αγάρ, άρνησης εστί Θεού. Δια τούτο ουδέ ομώσεις όλος, αλλά φεύξει των όρκων τελείως. Μας λέγει ο Άγιος Πατήρ, αγαπητοί μου, ότι δεν θα πάρεις το όνομα του Θεού στο στόμα σου, δηλαδή να ορκιστείς, για τα εξής πράγματα. Διάτι των γηίνων, για πράγματα τα οποία είναι γήινα και πρόσκαιρα και φθαρτά. Ποια μπορεί να είναι αυτά? Χωράφια, χρήματα, σπίτια και ποικίλες τέτοιες διεκδικήσεις. Το δυστύχημα είναι ότι τρέχουμε στα δικαστήρια και ορκιζόμαστε για να διεκδικήσουμε τα δικιά μας. Το μεγαλύτερο δυστύχημα είναι ότι έχει καθιερωθεί ο όρκος στα δικαστήρια. Μέσα στις ποικίλες αναθεωρήσεις που γίνονται από αυτά που λέγονται καθεστώς, κατεστημένων, αν το θέλετε έτσι, και που πολλά γκρεμίζονται οπωσδήποτε αβασάνιστα, υπάρχουν και μερικά καλά, αναμφισβήτητα. Ένα από αυτά τα καλά είναι η αναθεώρηση του εάν πρέπει να υπάρχει, αν εξυπηρετεί πια ο όρκος τα δικαστήρια ή όχι. Έχει διαπιστωθεί, και το πράγμα πάει να οριμάσει πια, αν δεν έχει οριμάσει, ότι εκείνοι που φοβούνται τον όρκο και θα πούν την αλήθεια, φοβούνται τον Θεό δηλαδή, και θα πούν την αλήθεια στο δικαστήριο, οι άνθρωποι αυτοί είναι οι ευσεβείς. Αλλά αφού είναι ευσεβείς, τότε δεν, και έχουν φόβο Θεού, τότε δεν θα είχαν και τη διάθεση να αδικήσουν τον αντιδικό τους. Αντίθετα, εκείνος που δεν έχει φόβο Θεού και θα πήγαινε με πολύ ευκολία να χουφτιάσει, να παλαμίσει, όπως το λένε, το Ευαγγέλιο, και δεν ενδιαφέρει τίποτε, αυτός αφού δεν έχει φόβο Θεού, τότε δεν δυσκολεύεται και να ψευδομαρτυρήσει. Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο όρκος δεν εξυπηρετεί τίποτα, διότι ο κατεργάρης, ο άθεος, ο αθεόφοβος καλύτερα, ο άνθρωπος αυτός θα ποδοπατήσει τον όρκο. Και έτσι, πώς μπορούμε να μιλάμε πια για απόδοση δικαιοσύνη στο δικαστήριο και να επαναπάβει το δικαστήριο στην σκέψη ότι
Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιος έχει το δίκιο, ένα μόνο. Πήρα τον όρκον, πήρα την κατάθεση και εφόσον έχω την κατάθεση, την ένορκον, βάσει αυτής της ενόρκου καταθέσεως, θα βγάλω το πορισμά μου, το συμπέρασμά μου, την απόφασή μου. Στο βάθος, αν το θέλετε, μια τέτοια δικαστική απόφαση είναι άδικος. Στο βάθος. Ο ευσεβής άνθρωπος δεν θα τρέχει στα δικαστήρια παρακάτω. Ο αληθινά θεοφοβούμενος άνθρωπος. Δηλαδή, να μην πολύ πράγματο, ο όρκος ήδη έχει γίνει αντίληπτον ότι σήμερα δεν εξυπηρετεί πια. Υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί μου, που ξέρετε τι επάγγελμα κάνουνε στα δικαστήρια τώρα Αθηνών, ας πούμε. Κάθονται απ' έξω και εκείνοι που πάνε για μια υπόθεση στο δικαστήριο και που δεν έχουν μάρτυρες, δεν βρήκαν, ξέρω εγώ, αυτοί προθυμοποιούνται επί αμοιβή, εννοείται, και μάλιστα φτηνά. Με ένα εικοσάρικο κάποια εποχή. Τώρα ίσως με ένα πεντακοσάρικο, με ένα χιλιάρικο, δεν ξέρω. Πρόθυμοι μαθαίνουν την υπόθεση που θα τους πει ο πελάτης, αυτός ο οποίος τους εμίσθωσε, και αμέσως μπαίνουν μέσα, παρουσιάζοντας ως μάρτυρες, και καταθέτουν. Οι δικαστές τους ξέρουν αυτούς. Διότι αυτοί επανειλημμένως εμφανίζονται ως μάρτυρες. Εδώ τώρα είναι μια υποκρισία. Και βγάζει την απόφαση ο δικαστής με βάση την μαρτυρία του μάρτυρος. Που ξέρει πολύ καλά ο δικαστής ότι αυτός ο μάρτυρας δεν ξέρει τίποτα. Και όμως εύκολα ορκίζεται για να κερδιθεί η υπόθεση του μισθώσαντος αυτών. Βλέπετε λοιπόν, βλέπετε ότι σήμερα ο όρκος πια δεν μπορεί να σταθεί. Ευχής έργων θα ήταν και γίνονται προσπάθειες να καταργηθεί. Τώρα, πού θα στηρίζει το δικαστήριο, δεν ξέρω να πει. Ύστερα, αν το θέλετε, όλα τα δίκαια του κόσμου και όλες οι δίκες που γίνονται, φαίνεται, δεν στηρίζονται στον όρκο. Ίσως οι χριστιανικοί λαοί έχουν το, και ίσως και όχι όλοι οι χριστιανικοί λαοί έχουν τον όρκο. Δεν ξέρω. Θα λέγαμε ότι ο όρκος είναι το παν, δηλαδή, για να βρούμε την αλήθεια. Δεν είμαι αρμόδιος να το λύσω το θέμα εγώ αυτό. Ξέρω μόνο ότι δεν πρέπει να ορκιζόμεθα. Ύστερα το άλλο. Όταν πηγαίνουμε στρατιώτες, ορκιζόμεθα. Άλλο εκείνο κακό. Πέστε μου ποιος ποτέ του δεν παραβίασε μια άδεια σαν στρατιώτης. Πέστε μου ποιος ποτέ του δεν το σκάσε από τη μονάδα του έστω και για μια ώρα. Εγώ αγαπητοί μου μια φορά το σκάσα από τη μονάδα. Δεν μου δίναν άδεια να πάω να δω τη μητέρα μου, η οποία την επομένη θα έκανε εγχείρηση και πιθανώς να πέθανε. Και πέθανε, αλλά όχι όμως την επομένη θα εγχειρήσω, αλλά πέθανε ύστερα από ένα χρόνο. Τότε σοβαρή όμως η υπόθεση, και αναγκάστηκα να το σκάσω. Και γύρισα το πρωί. Και το πρωί έδωσαν τις άδειες εκεί στην πύλη του στρατοπέδου. Ο Θεός φύλαξε και δεν ξέρω πώς τρύπωσα από την πόρτα εκεί και δεν μου ζήτησαν άδεια. Πέστε μου, ποιος αισθάνεται ότι δεν παραβίασε ποτέ τον όρκο που έδωσε σαν στρατιώτη? Νομίζω κανένα. Ακόμα. Σαν υπάλληλοι δημόσιοι όλοι ορκίζονται. Πέστε μου, ποιος δημόσιος υπάλληλος δεν παραβίασε ποτέ τον όρκο όταν έδωσε ότι θα είναι τηρητής των όσων η υπηρεσία του εντέλεται και τα λοιπά και η πατρίδα? Πέστε μου ποιος. Στην πραγματικότητα είμαστε όλοι επίορκοι. Και τι εξυπηρετούμε με αυτό? Είδε ποτέ η πολιτεία να εμποδίζεται ο στρατιώτης ή ο υπάλληλος με το να δώσει όρκον ότι δεν θα κάνει το στραβό? Εμποδίζεται, το είδε αυτό η πολιτεία? Όχι. Τότε γιατί έχει τον όρκο? Βλέπετε ότι είναι μερικά πράγματα τα οποία πράγματι πρέπει να αναθεωρηθούν και ότι δεν πρέπει πια να υπάρχουν αυτά. Ο στρατιώτης δεν πρέπει να ορκίζεται. Ο δημόσιος υπάλληλος δεν πρέπει να ορκίζεται. Πού θα στηριχθεί η πολιτεία? Στο να βγάλει τιμίους πολίτες, εκεί θα στηριχθεί. Χριστιανούς πολίτες. Αγαπητοί μου, εάν εγώ δεν είμαι χριστιανός, τότε ούτε την πατρίδα μου θα αγαπήσω, ούτε ο καλός δημόσιος υπάλληλος θα είμαι. Αν φροντίσει η πολιτεία να προστατεύει την εκκλησία, να προστατεύει τους πολίτες της με το να τους κάνει αληθινά Χριστούς, το χρημαϊτά, ανθρώπους, και αν θέλετε και Χριστούς με γιώτα, μικρούς Χριστούς, να τους θεώνει τους πολίτες της
με τη βοήθεια της Εκκλησίας εννοείται θα γίνεται αυτό, τότε μπορεί να είναι σίγουρη η πολιτεία ότι θα έχει και τους καλούς στρατιώτες και τους καλούς υπαλλήλους. Και δεν είναι ο όρκος που θα κάνει τον καλό στρατιώτη ή τον καλό πολίτη. Πάρτε τον καλό υπάλληλο. Πάρετε παρακαλώ το θέμα των κυβερνήσεων. Κάθε κυβέρνηση που αναλαμβάνει ορκίζεται. Τι λέτε εσείς? Στέκονται πιστοί οι κυβερνώντες, υπουργοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι δημοκρατίας, βασιλείς, ό,τι είναι. Στέκονται πιστοί στους όρκους των? Αν είναι δυνατόν. Βλέπετε λοιπόν, παροδία και υποκρισία. Αλλά δεν θα ορκιστείς, λέει και εδώ ο Άγιος Γρηγόριος, για γήινα πράγματα. Ή δια φόβων ανθρώπινων. Να ορκιστείς γιατί φοβάσαι ανθρώπους. Δεν μπορείς, ξέρω εγώ, φοβάσαι, καταπιέζεσαι και πας και ορκίζεσαι. Ή εσχήνη, γιατί ντρέπεσαι. Πώς να κάνεις αλλιώτικα, είναι αυτό πολύ συνηθισμένο, ξέρετε. Έρχεται κάποιος, συγγενής σας, φίλος σας και σας λέει, έχω ένα δικαστήριο. Σε παρακαλώ, έλα για μάρτυρας. Και συντρέπεσαι, λες, είμαι υποχρεωμένος αυτόν τον άνθρωπο. Από ντροπή πας και ορκίζεσαι. Όχι. Θα του πεις, αδελφός μου, φίλος μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά στο δικαστήριο δεν έρχομαι. Σας το λέγω να το προσέχουμε αυτό το σημείο. Ή κέρδος οικείων. Μην τρέχεις στο δικαστήριο να δώσεις όρκο από κέρδος δικό σου. Δηλαδή κάτι να κερδίσεις. Επί ψεύδι ομνίων. Ορκιζόμενος επάνω στο ψέμα. Όχι επάνω στην αλήθεια. Επί ορκή αγαράγνησης εστί Θεού. Δια τούτο ουδέ ομώσεις όλος. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει καθ' ολοκληρία να ορκιστείς. Αλλά φεύξει των όρκων τελείως. Θα αποφύγεις των όρκων τελείως. Ως δια του όρκου της επιορκίας ερχομένης και απαλωτριούσης του Θεού και λοιπά, διότι όταν χρησιμοποιείς τον όρκον, τότε θες δε θες πολλές φορές έρχεται η επιορκία. Αν και εδώ όταν λέγει επιορκία ο Άγιος Πατήρ εννοεί μάλλον την ψευδορκία. Με αυτή τη διάσταση το νόημα βγαίνει. Όχι όπως σας το ανέλησα την περασμένη φορά. Υπάρχει όμως διάκριση μεταξύ ψευδορκίας και επιορκίας. Ψευδορκία θα πει ορκίζουμε ψευδός, ενώ επίορκος λέγεται εκείνος ο οποίος, επιορκώ, εκείνος ο οποίος παραβαίνει τον όρκο. Ορκίζεται ότι θα τηρήσει κάτι και τον παραβαίνει. Θέλει πει ότι θα είμαι καλός υπάλληλος και δεν είμαι καλός υπάλληλος. Είμαι παραβάτης του όρκου. Δηλαδή είμαι επίορκος. Όταν όμως ορκιστώ ψεύτικα, αυτό λέγεται ψευδορκία, ψευδορκό. Εδώ όμως βάζει τον όρο επιορκία και εννοεί την ψευδορκία ο Άγιος Πατήρ. Όταν λοιπόν φτάσεις να είσαι ψευδορκός, τότε απαλωτριώνεσαι από το Θεό. Αποξενώνεσαι. Και συγκαταρρυθμίσαι με τους ανόμους ανθρώπους, εκείνους τους αμαρτωλούς. Είδατε πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό που τόσο έχουμε, το έχουμε εύκολο. Βέβαια, πρέπει να πω προς τιμήν των ευσεβών ανθρώπων και είσαστε πολλοί από εσάς που το έχω αυτό το πράγμα αντιληφθεί. Τι δηλαδή, έχετε έρθει σε δύσκολη θέση κάποτε γύρω από το θέμα του όρκου και σας έχω δει πως μιλάτε και σας έχω δει πως σκέπτεστε. Φοβήστε, τρέμετε πραγματικά των όρκων. Αυτό είναι προς τιμήν σας, που σημαίνει ότι έχετε φόβο Θεού. Αληθεύον δε εν πάση της εις λόγης όρκου βεβαιότητα παρέξεις. Είναι τόσο απλό. Αλλά θα μου πείτε αυτό το πράγμα μπορεί το δικαστήριο να το δεχθεί? Άλλη παράγραφος. Εάν λέγει λες πάντα την αλήθεια με τα λόγια σου, τότε είναι ως να δίδεις την βεβαιότητα ενός όρκου. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, έστω ο λόγος ημών, το ναι, ναι και το ου, ου. Το ναι σου να είναι ναι σου και το όχι σου να είναι όχι σου. Όταν λες ναι στην πραγματικότητα, να είναι ένα ναι, δηλαδή να λες την αλήθεια. Και όταν λες όχι στην πραγματικότητα, να είναι ένα όχι. Ώστε ένας άνθρωπος που λέγει αλήθεια δεν είναι υποχρεωμένος να ορκίζεται γιατί γίνεται πιστευτός. Επιτρέψατε όμως
να φύγω λίγο από το χώρο του δικαστηρίου και να έρθω στο χώρο της καθημερινής μας ζωής. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το θέμα του όρκου λαβαίνει χώρα όχι μόνο στα δικαστήρια, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Ξέρετε τι λέμε? Λέμε το εξής, ότι όταν κάποιος μας έρωτα και δεν πείθεται εκείνο το οποίο του λέμε σου ορκίζουμε. Και μάλιστα προσθέτουμε και μερικά πράγματα σε τι ορκίζομαι, όχι μόνο βεβαίως εις τον Θεό, αλλά και σε μερικά άλλα πράγματα. Σου ορκίζομαι στα παιδιά μου, στα κόκαλα της μάνας μου, λένε μερικοί, στα κόκαλα του πατέρα μου. Σαν να ερώτησε τον πατέρα του αυτός ο Κύριος αν ο πατέρας του θα δεχόνταν να ορκίζεται πάνω στα κόκαλά του. Ή ορκίζομαι στο φως μου και άλλα πολλά. Ή ακόμη επισύρουν κατάρες επάνω των εάν λένε ψέματα. Εάν σου λέγω ψέματα, να πάθω εκείνο και εκείνο και εκείνο το κακό, να βγουν τα μάτια, να μιζώ του χρόνου, να βγάλω καρκίνο, λένε μερικοί άνθρωποι εάν λέγω ψέματα. Έτσι ορκίζονται. Γι' αυτό βέβαια ο Κύριος είπε το εξής: δεν έχεις δικαίωμα να ορκιστείς ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε εις τον ναόν, ούτε στην πόλη του Ιερουσαλήμ, δηλαδή σε τίποτα. Διότι για να ορκιστώ πάνω σε κάτι, σημαίνει ότι έχω δικαιοδοσία πάνω σε αυτό το κάτι. Έχεις δικαιοδοσία. Ορκίζεσαι στα παιδιά σου. Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου, είναι του Θεού. Πολύ δε παραπάνω τα κόκαλα του πατέρα σου δεν είναι δικά σου. Αλλά και τα μάτια σου πάνω στα οποία ορκίζεσαι ή η ζωή σου. Η ζωή σου δεν είναι δική σου. Ποιος σου είπε ότι είναι δική σου η ζωή? Είναι ένα δώρο που σου το έδωσε ο Θεός και ανήκει στο Θεό. Πώς λοιπόν ορκίζεσαι σε κάτι που ανήκει σε άλλον, που ανήκει στο Θεό, και λες εσύ ότι να πεθάνω, του χρόνου να μην βρίσκομαι, να βγάλω καρκίνο? Πώς το λες αυτό το πράγμα, αφού δεν είναι δική σου η ζωή? Έτσι βλέπει κανένας ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί δυστυχώς είναι ευχριστότατο. Ακόμη αγαπητοί, το πιστεύετε στην εξομολόγηση? Ορκίζονται κατά έναν τρόπο που μένω άναυδος. Όταν εκφράσω καμιά φορά την απορία μου για κάτι, όχι την δυσπιστία μου, αλλά την απορία μου ή την εκπληξή μου, μου διηγείται κάποιος κάτι, εξομολογούμενο, και λέω πω πω σοβαρά, δεν το λέμε αυτό πολύ συχνά σαν έκφραση, πω πω σοβαρά, ο άλλος λέγει αμέσως, έτσι με πάσαν ευκολία, σας ορκίζομαι πάτερ μου, και κάνει και το σταυρό του. Μα και λέγω, αγαπητέ μου, δεν σου αμφισβήτησα ότι αυτό που μου λες είναι ψεύτικο, αλλά απλώς εξέφρασα την έκπληξή μου για αυτό που μου είπες και όχι την αμφισβήτησή μου. Βλέπετε με πόση ευκολία ορκιζόμαστε. Και άμα του πεις ορκίζεσαι, α όχι, μα για να ορκιστείς τώρα πάει να πει ότι έχεις συνηθίσει να ορκίζεσαι, γι' αυτό και ορκίζεσαι. Ειλικρινά σας λέγω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χριστιανός δεν ορκίζεται. Θέλετε ακόμη κάτι περισσότερο? Και ένας πολιτισμένος άνθρωπος δεν ορκίζεται. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην πιστεύει στον Θεό, μπορεί, δεν ξέρω, αλλά να έχει μια καλλιέργεια. Προσέξτε με, μια καλλιέργεια. Δεν ορκίζεται. Εάν ο καλλιεργημένος άνθρωπος δεν ορκίζεται, πόσο περισσότερο που δεν τον πιέζει καμία εντολή, πόσο περισσότερο ο χριστιανός οφείλει να μην ορκίζεται. Αλλά βεβαίως οφείλει να αληθεύει, να λέει πάντοτε την αλήθεια. Και όταν οι άνθρωποι ξέρουν ότι λέει πάντα την αλήθεια, τότε θα το πιστέψουν. Θέλετε ακόμη, όταν κάποιος δεν μας πιστεύει, δεν έχουμε παρά να του πούμε, εγώ σου λέω την αλήθεια, αν θες δέξου την, αν θες όχι. Και θα το αποδειχθεί ότι λέμε την αλήθεια. Μα γρήγορα ή αργά θα το αποδειχθεί. Και τώρα, επειδή ίσως λίγο πολύ να έχουμε υποπέσει στο αμάρτημα του όρκου, που ο Κύριος λέγει μη ομός εόλος, να μην ορκίζεστε καθόλου, σημειώνει ο Άγιος Πατήρ, ιδέποτε συμβαίνει όρκος σε αυτόν υποβαλήν ό των απευκταίων. Αν καμιά φορά σου συνέβη να πέσεις τον όρκο, να ορκιστείς κάτι που
δεν θα το ήρθε το κανένας. Είμεν επίτηνη των κατανόμων θείων, πράξεις μεν ως νόμιμον εκείνο. Σε αυτόν δε απαιτήσεις τας ευθύνας, ότι όλος όμως σας ελεημοσύνη, ηκεσία και πένθη και κακώσει σώματος, εξηλεόμενος Χριστόν, τον υπόντα μη ομώσεις. Αν καμιά φορά σου συμβεί να πρέπει να ορκιστείς για πράγματα όμως ούτε γήινα, εννοείται, ούτε από ανθρώπινων φόβων κλπ. Είναι μερικές περιπτώσεις που λέει νόμιμες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές οι νόμιμες? Είναι μερικά πράγματα που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διαθέματα ζωής και διαθέματα τιμής. Εάν υποτεθεί ότι γνωρίζεις των αληθινών δολοφόνων και το δικαστήριο πρόκειται να καταδικάσει εις θάνατον όχι τον αληθινό δολοφόνο αλλά κάποιον άλλον που συνέπεσε να του αποδίδουν την κατηγορία με, δεν ξέρω πως καμιά φορά συμπίτουν, με τα τεκμήρια που βρήκε το δικαστήριο. Συνέπεσε, έχουμε τέτοιες πολλές περιπτώσεις. Πολλές. Ξέρω, πέρασε ο άλλος, έπιασε εκεί χωρίς να καταλάβει, άφησε δακτυλικά αποτυπώματα, πατήματα και να ενοχοποιηθεί ο αθώος. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό. Εάν εσύ ξέρεις τον αληθινό δολοφόνο, τότε θα πας στο δικαστήριο και θα πάρεις όρκον και θα πεις ότι δεν είναι αυτός ένοχος. Εγώ ορκίζομαι, δεν είναι αυτός ένοχος. Εκεί για λόγους ζωής οφείλεις να ορκιστείς. Και για λόγους τιμής, όταν άλλος συκοφαντείται ότι είναι ανήθικος, μάλιστα όταν είναι δημόσιο πρόσωπο. Προσέξτε, όταν είναι δημόσιον πρόσωπο, όταν είναι ιερεύς, όταν είναι άνθρωπος που έχει μια δημοσία εργασία και του έχουν αποδώσει μια πολύ βαριά κατηγορία, η οποία κατηγορία να είναι εις βάρος του λειτουργήματός του και του προσώπου του, και εσύ γνωρίζεις την αλήθεια, οφείλεις να πας να ορκιστείς. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε κάποια εξαίρεση. Σας είχα πει την περασμένη φορά ότι και ο Κύριος ορκίστηκε για να βεβαιώσει ότι είναι πραγματικά ο Μεσσίας. Όταν του είπε ο Καϊάφας, σε εξορκίζω εις το όνομα του Θεού του ζώντος, να μας πεις, εσύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού. Και ο Κύριος είπε, σύ είπας, αποδέχομαι τον όρκον που με ορκίζεις και σου λέγω, είναι έτσι όπως το λες. Αυτός ο Απόστολος Παύλος, όχι άπαξ, ορκίζεται στις επιστολές του ότι λέγει αλήθεια. Μάρτης μου ο Θεός, ου ψεύδομαι, λέγει ο Απόστολος. Μάρτης μου ο Θεός. Γιατί είναι πελώρια τα θέματα αυτά. Είναι πελώρια, διότι έπρεπε να επικαλεστεί ως μάρτυρα το Θεό ότι πράγματι δεν ψεύδεται, για μία αλήθεια του Ευαγγελίου, για να πείσει τους αναγνώστας του. Όμως λέγει, όταν ορκιστείς, τότε θα κάνεις κάτι. Επειδή ο Χριστός είπε μη ομώσεώλος, εννοείται για θέματα ζωής και τιμής που είπαμε προηγουμένως, και όχι για πελώρια θέματα θρησκευτικά, πνευματικά, όπως είναι η αποκαλύψη του Αποστόλου Παύλου ή η βεβαίωση του Κυρίου ενώπιον του Συνεδρίου ότι είναι ο Υιός του Ευλογητού, τότε θα προσπαθήσεις να εξηλαιώσεις, λέει, τον Χριστόν με την ελεημοσύνη, την προσευχή, το πένθος και την κάκωση του σώματος, εννοείται θα πεις θα νηστέψω, για να σε συγχωρήσει. Έτσι αγαπητοί μου, στην πράξη το έχω όμως εξής αυτό. Έρχεται κάποιος και μας λέει, επήρα όρκο για μια υπόθεση. Ερωτούμε, αυτό που ορκίστηκες ήτανε ψέμα ή αλήθεια? Αν είναι ψέμα, τότε έχει πνευματικές κυρώσεις. Αν είναι αλήθεια αυτό που ορκίστηκε, του λέμε,
επειδή ο Κύριος είπε μη ομώσει όλος, τότε δεν θα κοινωνήσεις για τόσο καιρό. Ναι μεν, αλλά. Ναι μεν, αλλά. Αλήθεια είπες, βεβαίως. Και όχι ότι σου λέμε δεν θα κοινωνήσεις επειδή είπες την αλήθεια, αλλά επειδή ορκίστηκε. Μα είπα την αλήθεια, λέει διαμαρτυρόμενος ο άνθρωπός μας. Μα δεν είναι το θέμα αν είπες ψέματα ή αλήθεια, γιατί αν είχες πει ψέματα, λιμωρό σου. Αλλά επειδή ορκίστηκε και δεν τον αφήνομαι, έστω ένα μικρό χρονικό διάστημα, αναλόγως, δεν τον αφήνομαι να κοινωνήσει. Αυτό το τηρούμε εις την πράξη. Και ευχόμεθα το εξής. Και σας το εύχομαι, αγαπητοί μου, και εγώ εσάς αυτό το πράγμα. Να μην δώσει ο Θεός ποτέ και μη επιτρέψει να φτάσουμε να ορκιστούμε. Είναι δυνατόν ποτέ? Στα καλά καθούμενα, αγαπητοί μου. Στα καλά καθούμενα. Να τώρα που όμως καθόμαστε εδώ πέρα, φερυπίν πέφτει ένα τούβλο από πάνω, πέφτει αυτός ο πολυέλαιος εκεί και μου σπάει το κεφάλι. Και καλείστε εσείς μάρτυρες, ένορκοι, να καταθέσετε πως έγινε αυτό, για να ζητηθούν ευθύνες. Περπατάτε στον δρόμο σας και μπροστά σας εκτιλήσετε ένα έγκλημα. Κυνηγάει ένας άνδρας τη γυναίκα του, πετιώνται από το σπίτι έξω και τη σκοτάει μπροστά στα μάτια σας. Ή ένα δυστύχημα. Και εκείνη την ώρα που βρεθήκατε μπροστά, έτρεξαν κάποιοι άνθρωποι, τρέξαν κάποιοι χωροφύλαξοι, όργο, πιάνουν εσάς, μάρτυρας. Μα μου, δεν έχει μάρτυρας. Τέλος. Βλέπετε ότι εκεί που δεν το περιμένουμε ξαφνικά, μπορούμε να βρεθούμε μάρτυρες. Και να μην μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Γι' αυτό δεν έχω παρά να ευχηθώ και σε εσάς και στον εαυτό μου, να μας φυλάει ο Θεός, μην βρεθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και θα μας φυλάει ο Θεός εάν δεν καυχόμεθα λέγοντες εγώ να ορκιστώ. Μπα, ποτέ. Μην το πείτε αυτό. Μην το πείτε αυτό, γιατί θα επιτρέψει ο Θεός να ορκιστούμε. Όταν όμως λέμε να μας φυλάει ο Θεός, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρεθούμε μάρτυρες στο δικαστήριο ένορκοι, τότε θα μας φυλάξει πραγματικά ο Θεός.